στην κανονικότητά μας, διότι παρεύει η κανονικότητα ως πρόκειται όταν μιλάμε με την κυρία Θέκλα Πετρίδου. Καλή σας ημέρα, κυρία Πετρίδου. Καλημέρα. Μαύρα μάτια κάναμε να σας δούμε. Μαύρα μάτια. Μας έφαγε ο κορονοϊός. Όσο τα μάτια σας είναι χρωματιστά, δεν είναι μαύρα. Μας έφαγε ο κορονοϊός, μας έφαγε. Λοιπόν, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θέλω να δούμε μαζί ένα θέμα που θεωρώ ότι αν όχι όλοι, οι περισσότεροι άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, το έχουν βιώσει στο πετσί τους. Είναι αυτή η καλοσύνη τους που τους έχει κάψει πολλές φορές, που η καλοσύνη τους έχει οδηγήσει να είναι τα μεγαλύτερα θύματα εκμετάλλευσης. Και από την άλλη πλευρά, αυτοί που μόνιμα ψάχνουν τέτοιους ανθρώπους για να επιβιώνουν και να εκμεταλλεύονται. Και γίνεται ένα μπάχαλο γενικότερα. Και βέβαια το ερώτημα είναι πόσο, ρε παιδί μου, αντέχεις τους άλλους. Λοιπόν, είναι ένα από τα αγαπημένα μας θέματα αυτό. Η διαχείριση. Σου είπα, σε επιθύμησα. Όχι. Μάλιστα. Και εγώ σε επιθύμησα, Ανδρέα. Μα έχει πολύ καιρό να πολύ τα πούμε. Καιρό, έχει πολύ καιρό. Μήνες. Πόσο πολύ έχει καιρό. Να τα πούμε. Δύο μήνες. Κοίταξε, μου σκέπη είναι εύκολο. Μπορούμε να τα λέμε. Θα τα λέμε. Μου δίνει την ευκαιρία να ξυπνήσω πρωί ώστε να περάσουν μια δημιουργική μέρα. Πολύ ωραία είναι. Την αγάπη μου σε όλους εκεί στο κανάλι, σας επιθύμησα όλους. Όταν αρθούν τα μέτρα. Θα έρθεις εδώ να πιούμε τον καφέ μας. Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε το θέμα αυτό, το οποίο είναι και πάντα επίκαιρο. Ναι, ναι. Ανδρέα, μ' άκου να δεις. Οι άνθρωποι έχουμε μάθει, ειδικά όσοι έχουμε μεγαλώσει σε κοινωνίες όπως τη δική μας, και στην ελληνική κοινωνία και στην κυπριακή κοινωνία, που οι περισσότεροι όσοι είμαστε, ξέρω εγώ, από τα άντα και πάνω, έχουμε μεγαλώσει με αρχές και αξίες και έχουμε μεγαλώσει με το σκεπτικό ότι άμα είσαι καλός άνθρωπος θα ανταμείβεσαι στη ζωή. Ναι, ναι, μπράβο. Και ότι αν έχεις καλοσύνη και αν προσφέρεις τους άλλους, αυτό θα είναι κάτι που θα κάνει τη ζωή σου καλύτερη. Τα τελευταία χρόνια και ειδικά μετά την οικονομική κρίση, η οποία δεν ήταν μόνο οικονομική, ήταν και η κοινωνική κρίση και πνευματική κρίση και η αξιακή κρίση, έχουμε βρεθεί μπροστά σε ένα παράδοξο που βλέπουμε στην κοινωνία μας, ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι καλοδιάθετοι, δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι τη διάθεση να συνδεθούν αγαπητικά με τους άλλους, και ότι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να είναι, ας μου επιτραπεί όρος, καλοί άνθρωποι, ναι, ναι, και προσπαθούν να ασκορπούν γύρω τους καλοσύνη και αγάπη, ως αντάλλαγμα παίρνουν αχαριστία, κακία ή την λεγόμενη τοξικότητα. Τοξικότητα σημαίνει στη σχέση με έναν άλλον άνθρωπο να παίρνεις αρνητικά συναισθήματα, τα οποία μπορεί να τα παίρνεις είτε από τα λόγια του, είτε από τις πράξεις του, είτε όμως και από το βλέμμα του και από την όλη στάση του απέναντί σου. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι καλοδιάθετοι. Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι αγαθά κίνητρα. Αυτό οφείλουμε να το εμπεδώσουμε μέσα μας. Και φαίνεται πως δεν πρέπει να αντέχουμε και πολλά από τους άλλους. Δηλαδή δεν μπορεί να επιβιώσει στη σημερινή εποχή ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τρομερή ανοχή και ανεκτικότητα. Να κάνω μια παρένθεση εδώ. Ανδρέα. Εγώ πιστεύω ότι ξεκινάει η όλη ιστορία λάθος. Δηλαδή όποιο γονιό και αν ρωτήσεις, τι θα σου πει. Θέλω να κάνω το παιδί μου καλό άνθρωπο. Τι σημαίνει καλός άνθρωπος. Να τρώει τα χαστούκια τα πανωτάκια να λέει ευχαριστώ πάρα πολύ, εγώ είμαι καλός. Να ανέχομαι στη ζωή μου ανθρώπους που μου καταστρέφουν τη ζωή γιατί εγώ πρέπει να είμαι καλός. Κοίταξε, η λέξη καλοσύνη είναι λίγο παρεξηγημένη. Είναι. Και πολλές φορές συχαίεται με την αφέλεια και συχαίεται και με την υποτακτικότητα και με την ανάγκη να ικανοποιείς τους άλλους, να θες να ευχαριστείς τους άλλους. Κατ' εμέ, η λέξη καλός άνθρωπος εμπεριέχει και τη σκληρή αγάπη, το tough love που λένε στα αγγλικά. Δηλαδή, είναι αγαπητικό και το να κόβεις σχέσεις από ανθρώπους οι οποίοι σε εκμεταλλεύονται. Ναι. Είναι αγαπητικό και το να βάζεις όρια. Γιατί εάν δεν αγαπάς τον εαυτό σου, τότε δεν μπορείς ουσιαστικά να αγαπήσεις τον άλλο. Ένας άνθρωπος για να μπορέσει να είναι ουσιαστικά καλός και να δίνει γύρω του θετικά πράγματα, πρέπει πρώτα απ' όλα να αγαπάει τον εαυτό του. Και δεν αγαπάς τον εαυτό σου όταν ανέχεσαι την κακοποίηση, όταν ανέχεσαι την κοροϊδία, όταν ανέχεσαι το λεγόμενο gaslighting, που το gaslighting είναι ένα όπλο του ψυχολογικού πολέμου, που το χρησιμοποιούν συχνά οι άνθρωποι στις σχέσεις μεταξύ τους, όπου
ο θήτης προσπαθεί να πείσει το θύμα ότι είναι τρελό, έτσι, αλλά και να το κάνει να πιστέψει ότι είναι τρελό. Βγάλουν μας πελούς που λαλούν στα κυπριακά. Και αυτό συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Συμβαίνει και στις φιλικές σχέσεις και στις ερωτικές σχέσεις και στις εργασιακές. Ξέρεις ποια είναι η πλάκα. Είσαι για κάποιον άνθρωπο πολύ καλός, ο καλύτερος, με καλοσύνη, με όλα. Μία φορά να μην κάνεις αυτό που θέλει, ξαφνικά γίνεσαι ο κακός. Εάν συμβεί αυτό το πράγμα, αν το να βάλεις όρια και το να πεις όχι σε κάνει αυτόματα κακό για τον άλλον, σημαίνει ότι ποτέ δεν ήσουν καλός για εκείνον τον άνθρωπο, ήσουν όμως καλό θύμα. Θύμα, σωστό. Λοιπόν, οφείλουμε να έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν σκέφτονται όλοι όπως εμάς. Το μεγαλύτερο γνωστικό λάθος που κάνουμε οι άνθρωποι στις διαπροσωπικές μας σχέσεις είναι να υποθέτουμε αυτόματα ότι αν έχω εγώ καλά κίνητρα, έχει και ο άλλος καλά κίνητρα, ή αν έχω εγώ κακά κίνητρα, έχει και ο άλλος κακά κίνητρα. Και έτσι όλοι συμπεριφερόμαστε σε όλους σαν πως και είμαστε το ίδιο. Δεν είμαστε όμως το ίδιο. Αυτό που διαχωρίζει τον, ας το χρησιμοποιήσουμε τη λέξη καλός, γιατί μ' αρέσει η καλοσύνη, μ' αρέσει η αγάπη και όλα αυτά που συζητάμε εδώ πέρα, δεν είναι για να γίνουμε κακοί άνθρωποι. Ναι. Είναι για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Καλοί και καλύτεροι. Οφείλουμε να κοιτάζουμε τα κίνητρα του κάθε ανθρώπου πίσω από μια πράξη, τα οποία κίνητρα ελέγχονται πάρα πολύ εύκολα και ελέγχονται με τον τρόπο που είπες εσύ. Ναι. Πέστε μια φορά όχι. Πέστε όχι ευχαριστώ, αλλά δεν μπορώ. Θα σου γυρίσει την πλάτη. Εάν είναι άνθρωπος χρησιμοθυρικός, εάν η οποιαδήποτε σύνδεση έχει μαζί σου είναι προς όφελος, θα σου γυρίσει την πλάτη και εσύ τι θα κερδίσεις? Θα καθαρίσει ο τόπος. Έτσι. Θα φύγει από πάνω σου μια βδέλα. Θα πάει αλλού. Θα σου φύγει το αίμα. Θα πάει αλλού. Εκεί αλλού που θα πάει θα έχουν πολλά. Αλλού που θα πάει, Ανδρέα μου, να έχουν οι άλλοι εγρήγορση. Δεν μπορούμε να σώσουμε όλο τον κόσμο. Ναι. Αν ο καθένας ξεκινήσει να προστατεύει τον εαυτό του, να προστατεύει την ψυχική του υγεία και ισορροπία, γιατί φαίνεται. Και αυτό μπορώ να το πω σίγουρα μέσα από την κλινική πράξη που έχω πείρα τουλάχιστον 20 χρόνια, ότι εάν οι άνθρωποι εκτίθενται για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε τοξικότητα, δηλαδή σε συμπεριφορές από άλλους ανθρώπους οι οποίες δεν είναι, δεν είναι καλοπροαίρετες, χάνουν και τη σωματική και τη ψυχική τους υγεία. Σωστό. Δεν είναι τυχαίο που στην εποχή μας έχουν αυξηθεί τόσο πολύ τα αυτοάνοσα νοσήματα και διάφορες άλλες ή ψυχικές διαταραχές ή αγχώδεις και τα λοιπά, διαταραχές συναισθήματος. Γιατί άμα βιώνεις αρνητικότητα, άμα ο άλλος σουρφάει το αίμα, κάποια στιγμή θα στραγγίξεις. Ναι, σε διέκοψα. Το ερώτημα είναι το εξής όμως, αγαπητή Θέκλα. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος κατά συνθήκη είναι καλός, έχει την έξοδο μαρτυρία ότι είναι καλός, έχει μάθει τους άλλους να τους κάνει τα χατήρια, να είναι πολλές φορές εγνώση του θύμα, πώς θα γίνει ένα πρωί να ξυπνήσει, να γυρίσει, να διακόπτει και να πει αλλάζω? Αυτό που περιγράφεις είναι ο ορισμός του people pleaser. Με συγχωρείς που χρησιμοποιώ τον όρο στα αγγλικά, επειδή ακόμη δεν έχω βρει μια επιτυχημένη μετάφραση στα ελληνικά. People pleaser είναι αυτός που έχει πρώτη στο σκοπό στη ζωή του να ευχαριστεί τους άλλους. Μάλιστα. Για να έχει εξελιχθεί ένας άνθρωπος σε people pleaser, σημαίνει ότι έχει κάποια απαραίτητα συστατικά στοιχεία στην προσωπικότητα του πρώτον, και δεύτερον ότι έχει μεγαλώσει με αυτόν τον τρόπο. Και δυστυχώς στην κοινωνία μας μεγαλώναμε εμείς τουλάχιστον, γιατί τα νέα παιδιά δεν είναι έτσι, Ανδρέα, και εγώ χαίρομαι που δεν είναι έτσι τα νέα παιδιά, και είμαι εναντίον της απόψεως ότι χάλασε η κοινωνία και οι νέοι δεν ήταν όπως πριν. Όχι, τα νέα παιδιά έχουν περισσότερη αυτοεκτίμηση, γνωρίζουν καλύτερα ποιοι είναι και δεν γίνονται εύκολα θύματα. Όχι όλα, ενώ στην πλειονότητα τους. Δεν μιλάω για την παραβατικότητα αυτή τη στιγμή, μιλάω όμως ότι για ένα παιδί τώρα που είναι 20 ετών, που είναι 15 ετών, που είναι 12 ετών, είναι πολύ πιο πιθανό να μην γίνει εύκολα θύμα όπως γινόμασταν εμείς όταν ήμασταν στην ηλικία τους. Για να αλλάξεις όλο αυτό, το οποίο είναι modus vivendi, είναι τρόπος ζωής, μαθαίνεις να ζεις με αυτόν τον τρόπο. Ξυπνάς το πρωί και λες, τι να πω στον Ανδρέα να τον ευχαριστήσω, τι να πω στη Θέκλα να πάρω την ευνοιά της, ή τι θα ήθελε ο Τάδε να του το κάνω πρωτού καν το σκεφτεί. Σωστό. Για να μπορέσεις να αποδομήσεις όλο αυτό τον δυσλειτουργικό τρόπο ζωής, ο οποίος επιφέρει ζημιά στην υγεία μας, το ξαναλέω, επιφέρει ζημιά και στη ψυχική και στη ψυχοσωματική, αλλά και στη σωματική μας υγεία, χρειάζεται πρώτα απ' όλα να το εντοπίσεις. Να εντοπίσεις ότι κάνεις αυτό το πράγμα και να ρωτάς τον εαυτό σου, πρωτού αποφασίσεις να πεις κάτι ή να κάνεις κάτι, ποια είναι τα κίνητρά μου? Θέλω πραγματικά αυτή τη στιγμή να κάνω αυτή την πράξη? Γουστάρω να κάνω αυτό που
το μυαλό μου ή το ένστικτο μου μου λέει να κάνω για να ευχαριστήσω τον άλλον. Ποιον θέλω να ευχαριστήσω από αυτή μου την πράξη? Εάν η ζωή μας γυρίζει γύρω από το να ευχαριστήσουμε τους άλλους, τότε θα αφήσουμε σίγουρα τον εαυτό μας σε τελευταία μοίρα και θα έχουμε τις συνέπειες που είπα πριν. Αν το εντοπίσουμε και αν κάθε φορά καθυστερούμε να απαντήσουμε ή καθυστερούμε να πράξουμε λίγο, μερικά δευτερόλεπτα, ώστε να κάνουμε αυτή την πολύ ουσιαστική ερώτηση στον εαυτό μας. Γιατί το λέω, γιατί θέλω να το κάνω αυτό, γιατί θέλω να το πω αυτό, ποια είναι τα κίνητρά μου? Είναι αυτό που πραγματικά θέλω, είναι αυτό που πραγματικά επιθυμώ ή το κάνω για να ευχαριστήσω κάποιον άλλο? Και να μάθουμε να λέμε όχι στον εαυτό μας πρώτα απ' όλα, να κόβουμε τον εαυτό μας. Όχι, δεν θα κάνεις αυτή την εκδούλευση σε αυτό το πρόσωπο που σου έχει φορτωθεί, ναι, γιατί αγαπάς και εκτιμάς τον εαυτό σου. Είναι μια προσπάθεια πνευματική, σαν πνευματική άσκηση, συναισθηματική άσκηση, ψυχική άσκηση, διανοητική άσκηση αυτή. Το να ερευνούμε συνεχώς τα κίνητρά μας και να εστιαστούμε σε εμάς, όχι στον άλλο. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Βέβαια, μισό λεπτάκι τώρα εδώ, πριν απαντήσω σε κάποιους φίλους που στείλαν μηνύματα. Δεν υπάρχει πιθανότητα, αγαπητοί φίλοι, επειδή πήρα 2-3 μηνύματα, αυτή είναι μια άλλη κουβέντα, άλλου επίπεδου. Εγώ τη Θέκλα δεν την έχω εδώ σήμερα. Την έχω εδώ γιατί για συγκεκριμένο λόγο και αυτό που κουβεντιάζουμε, αυτό είναι το θέμα της εκπομπής. Δεν είναι κάτι άλλο που μπορεί να ενδιαφέρει εσάς. Ή εμάς. Το πολύ, Ανδρέα μου, με προστατεύεις. Ξέρω ότι με αγαπάς. Έτσι, δεν υπήρχε περίπτωση. Για τη μεταξύ μας σχέση εντωμεταξύ, το σκεφτόμουν τώρα καθώς μιλούσαμε, ότι τα τελευταία 5 χρόνια που συνεργαζόμαστε, εγώ νιώθω ότι και από τις δύο πλευρές υπάρχουν αγνοί καθαρά κίνητρα. Και βεβαιότατα, σαφέστατα. Γι' αυτό το λόγο μπορεί να κάνουμε και καιρό να μιλήσουμε και συνεννοιόμαστε με μία κουβέντα, με μία πρόταση. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο και έτσι είναι, ισχύει. Πες μου κάτι τελευταίο τώρα. Ο φόβος. Δηλαδή, παιδί μου, εντάξει, συνειδητοποιώ ότι είμαι το μεγάλο θύμα της ιστορίας. Ο φόβος της αντίδρασης, μήπως χάσω αυτούς τους ανθρώπους και μείνω μόνος μου. Πέρα του κακοκαρδίζω, του στεναχωρώ. Αυτό είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να μας απασχολεί αυτό το πράγμα. Πάρα πολύ φυσιολογικό. Και η γνώμη που έχουν οι άλλοι για μας. Και ισχύει το εξής όσον αφορά στη σχέση που έχουμε με τον εαυτό μας. Η αυτοεκτίμηση μας εξαρτάται από πράξεις που κάνουμε εμείς και από την εσωτερική μας δουλειά. Η αυτοπεποίθηση μας εξαρτάται από την ανατροφοδότηση που μας δίνουν οι άλλοι. Η αυτοεκτίμηση είναι ευρύτερη έννοια και πολύ πιο ουσιαστική και θεμελιώδης και δομική σύσταση της ψυχής του ανθρώπου από ό,τι είναι η αυτοπεποίθηση. Οπότε είναι καλή ιδέα να εστιάσουμε στην αυτοεκτίμηση. Και για να ανεβάσουμε την αυτοεκτίμηση μας, μπορεί να χρειαστεί και ψυχοθεραπεία. Mm. Και αυτές είναι οι περιπτώσεις στις οποίες πάει ο άνθρωπος στο ψυχολόγο για ψυχοθεραπεία και πηγαίνει ακριβώς για να δουλέψει με τον εαυτό του, και είναι και αυτές οι περιπτώσεις που έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Και παίρνω την ευκαιρία τώρα που είμαι εδώ στον αέρα να πω στον κόσμο ότι στην ιστοσελίδα μου, theklapetridou.com, έχω ανεβάσει πρόσφατα και θα το ξανακάνω share σήμερα και στα social media, ένα άρθρο γραπτό, στο οποίο έχω συλλέξει πολλές πληροφορίες για δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Γιατί πολλοί άνθρωποι θα σου πούν, είμαστε εν μέσω οικονομικής κρίσης, εν μέσω πανδημίας, κινδυνεύουν οι δουλειές μας, δεν έχουμε χρήματα να πάμε σε ψυχολόγο. Υπάρχουν εξαιρετικές δωρεάν υπηρεσίες ψυχολογίας και συμβουλευτικής, τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι άνθρωποι. Και δεν είναι κακό να το κάνει κάποιος. Αν νιώσει την ανάγκη κάποιος να το κάνει, δεν είναι κακό ούτε ταμπού, έτσι. Δεν το συζητάμε. Κοίταξε, νομίζω ότι έχουμε φτάσει στο πρωτοσέλιδο συζητώντας για θέματα ψυχολογίας, ψυχοθεραπείας και ανθρωπίνων σχέσεων. Έχουμε ξεπεράσει πολύ το επίπεδο του να συζητάμε αν το να πας στο ψυχολόγο σημαίνει πρόβλημα. Στην ουσία, το να πάει κάποιος στο ψυχολόγο δείχνει δύναμη ψυχής και δείχνει μια ουσιαστική θέληση να βοηθήσει τον εαυτό του. Να καλυτερεύσει τη ζωή του. Ναι, σαφέστατα. Γίνει καλύτερος άνθρωπος. Σαφέστατα. Και θα κλείσω με αυτό το σλόγγαν. Ας μην είμαστε καλοί άνθρωποι. Ας προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι εμείς. Έχεις απόλυτο δίκιο, Θεκλίτσα μου. Μέχρι την επόμενη φορά σου εύχομαι τα καλύτερα. Υγεία πάνω απ' όλα, βέβαια, εννοείται. Και ραντεβού την επόμενη φορά. Λοιπόν, ευχαριστώ τη Θέκλα την Πετρίδου που ήταν μαζί. Τώρα πάμε, φίλες και φίλοι, σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.